Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, τον κύριο Κοτρονιά. Κύριε Κοτρονιά, καλησπέρα. Κακοκαιρία αυτές τις μέρες. Είχαμε και μια κατάπτωση στην Ρέρεση, στο Χάνι Ρέρεσης. Ποια είναι η εικόνα αυτή που έχετε σήμερα, τι εικόνα επικρατεί και γενικότερα σε ολόκληρη την ορεινή ναυπακτία, αλλά και στην περιοχή αυτή που είχαμε την κατάπτωση? Καλησπέρα σας. Πέρα από το γνωστό θέμα που έχουμε στη Ρέρεση, δεν υπάρχει τουλάχιστον άλλο άλλη αναφορά για οποιοδήποτε πρόβλημα στην ορεινή ναυπακτία. Χθες και σήμερα, μέχρι πριν μία ώρα περίπου, τρία μηχανήματα είχαν να συνδράμει την προσπάθεια να διανοίξουν το δρόμο. Το έχουν καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό, όμως ο δρόμος εκτιμώθηκε την κυκλοφορία τη Δευτέρα το πρωί. Γιατί υπάρχει μια έρχουσα κατάσταση, απκολούνται συνέχεια τμήματα βράχων από τα πρανή, και λόγω της βροχής αυτή η κατάσταση εντείνεται. Και συνεπώς, επειδή και αύριο θα βρέχει, εκτιμώ ότι τη Δευτέρα το πρωί θα δοθεί ο δρόμος σε πλήρη κυκλοφορία. Από τους ισχυρούς ανέμους στην Παιδινή η ναυπακτία, είχαμε προβλήματα χθες? Όχι, δεν είχαμε κανένα συμβάν. Τουλάχιστον δεν αναφέρθηκε στη διεύθυνση περιβάλλοντος και στην πολιτική προστασία κανένα συμβάν. Όπως είπαμε, αυτό το σημαντικό βέβαια, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, ότι ο δρόμος θα δοθεί ξανά τη Δευτέρα. Αν τώρα κάποιος για κάποια έκτακτη ανάγκη έχει κάποιον ηλικιωμένο στην ορεινή ναυπακτία, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος πρόσβασης? Βεβαίως, υπάρχουν αρκετοί διέξοδοι, υπάρχουν δευτέραβαδες δρόμοι που εξυπηρετούν τους κατοίκους και είναι γνωστοί σε αυτούς. Είτε από τον ανατολικό άξονα, είτε από τον δυτικό άξονα υπάρχει. Είτε μέσω καταφυγείων ορτής της κεντρικής αναχώρας, είτε κάτι εάν είναι από το τμήμα της Οφιανίας, από τους Πενταγιούς και έρχεται στον εθνικό δρόμο της Ιντέας και από εκεί στην Αθήνα. Κύριε Κοτρονιά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Νομίζω αυτά είναι που κρατάμε. Να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στην ορεινή ναυπακτία, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την ναυπακτία που έχετε την ευθύνη. Όχι, δεν έχω τίποτα παραπάνω. Να είστε καλά.